Αποφασισμένη να προχωρήσει στην κατάθεση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στην απόφαση υποχρεωτικής μεταφοράς των ταμιακών διαθέσιμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η οποία και συζήτησε το συγκεκριμένο θέμα στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Την ερχόμενη Παρασκευή, την Δευτέρα εντωμεταξύ, πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και της ΚΕΔΕ για το συγκεκριμένο θέμα. Μια συνάντηση κρίσιμη που θα καθορίσει και τη στάση τελικά της ΚΕΔΕ για το αν τελικά θα προσφύγει ή όχι. Οι αυτοδιοικητικοί αντιδρούν καθώς θεωρούν πως με την ενέργεια αυτή καταστρατηγείται η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Είναι γεγονός όχι για τη δεύτερη, για τρίτη, αν θυμάμαι καλά, φορά επανέρχεται το γνωστό θέμα που έχει να κάνει με τα ταμιακά διαθέσιμα των Δήμων και των γενικών φορέων της γενικής κυβέρνησης. Είναι γεγονός ότι για μια άλλη φορά ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Κουλιαράκης, εξέδωσε μια κία η οποία εντέλει ουσιαστικά τους ΟΤΑ. Εντός 30 ημερών, από 24 του 2019 δηλαδή, από τότε έχει ισχύει η κοία αυτή, και σε 30 μέρες να ανοίξουν λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου εκεί να τοποθετούν τα υπόλοιπα που έχουν και χρήματα και τα διαθέσιμα που έχουν. Φυσικά αυτό είναι καταστρατηγεί καταρχήν την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Έχετε σε αντίθεση με το άρθρο 102 του Συντάγματος και καταλαβαίνετε, είναι λογικό να γίνονται αντιρρήσεις και αντιδράσεις από τον αυτοδιοικητικό κόσμο, το οποίο συνεδρίασε, όπως είπατε και εσείς, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και ομόφωνα αποφάσισε πλέον να προσβάλλουν, να κάνουν καταρχήν μια συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Χουλιαράκη και τον κύριο Χαρίτση, και αν δεν το πάρουν πίσω ή αν δεν ισχύσει προαιρετικά για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, να προσφύγουν, να το προσβάλλουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που πάει να γίνει για μια άλλη φορά από την κεντρική εξουσία είναι να βάλει το χέρι της ξανά πάλι στην λειτουργία των ΟΤΑ, διότι πέρα από εκεί δεν είναι ότι θα πάνε τα χρήματα σε ένα ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι πλέον, υπάρχουν κάποιοι επιπλέον ελεκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι θα παρακολουθούν την εξέλιξη αυτή και καταλαβαίνετε θα παρεμβαίνουν στο έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλο αυτό πέρα από ότι είναι ένα συνταγματικό, έρχεται και σε αντίθεση και με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά και το χάρτη της αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι την άλλη Δευτέρα που έχουν συνάντηση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κ. Πατούλης, με τους δύο αρμόδιους υπουργούς, πιστεύω θα το πάρει πίσω, διότι αν δεν το πάρει πίσω, καταλαβαίνετε ότι καταστρατηγείται αυτό που προείπα, η αυτοτέλεια, η διοικητική και η οικονομική των ΟΤΑ. Εμείς έχουμε, παρότι έχουμε πάρα πολλούς ελέγχους, το θέλουμε τον έλεγχο, όπως θέλουμε τον προληπτικό έλεγχο. Δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό. Το πρόβλημά μας είναι ότι εκείνο που αισθανόμαστε εμείς, ότι ουσιαστικά η πολιτεία έρχεται δια των οργάνων της, δια των υπηρεσιών της, να ελέξει το αυτοδιοικητικό κομμάτι. Δηλαδή το πώς θα διαχειρίζονται οι τοπικοί άρχοντες τα χρήματα που είναι για τις τοπικές κοινωνίες. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Δεν είναι κανένα πρόβλημα, έχει να κάνει με τον ελεκτικό μηχανισμό, με τον έναν ακόμα ελεκτικό μηχανισμό. Έχει να κάνει, εμείς θέλουμε τους μηχανισμούς να υπάρχει ο έλεγχος και να υπάρχει διαφάνεια, αλλά δεν μπορεί όμως σε κάθε τι που γίνεται, έτσι ανά πάσα στιγμή πρέπει να παίρνουμε το OK από κάποιο ελεκτικό μηχανισμό για να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα διαθέτουμε τα χρήματα που έχουν να κάνουν με τους πολίτες μας και με τις τοπικές μας κοινωνίες και με την αναπτυξιακή χρειά αυτών των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Παιδιπύρου, Γιάννης Λόλος, υπογράμμισε πως μια τέτοια ενέργεια θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα για τους Δήμους, όπως παράδειγμα με τους ΚΑΠ, ενώ θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα για τις συνεταιριστικές τράπεζες. Σίγουρα υπάρχουν και προβλήματα, έτσι, και γι' αυτό και στείλαμε και το έγγραφο και σε όλες τις τράπεζες της Ελλάδος και στο σύλλογό τους. Και ειδικά το μεγαλύτερο πλήγμα θα έρθει στις συνεταιριστικές τράπεζες, γιατί ξέρετε, οι συνεταιριστικές τράπεζες είναι οι περιφερειακές τράπεζες και έχουν τοπικιστικό χαρακτήρα και καταλαβαίνετε πολλοί Δήμοι, πολλοί και αυτοδιοικητικοί φορείς εναποθέτουν τα χρήματά τους σε αυτές τις τράπεζες συνεταιριστικές, διότι θέλουν με αυτή την κίνηση να στηρίξουν και αυτές τις τράπεζες. Σίγουρα εκείνες που θα πληγούν πιο πολύ θα είναι οι συνεταιριστικές τράπεζες, αλλά και οι άλλες τράπεζες, οι οποίες θα βλέπουν ότι τα χρήματα θα λιγοστεύουν, τα οποία θα εναποτίθεται. Δεν ξέρω αν τα έχουν ανάγκη
αν είναι τόσο πολλά τα χρήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά σίγουρα όμως θα μειώσει τη ρευστότητά τους. Και εκείνο που εμάς είναι το άλλο που μας βρίσκει τελείως αντίθετος, είναι η ΚΑΠ, η κεντρική αυτοδιοίκηση πόροι που έρχονται για την τοπική αυτοδιοίκηση, να πλέον να μην έρχονται κατευθείαν στον Δήμο, αλλά να πηγαίνουν να έρχονται στη ΣΟΤΑ πλέον μέσω από του ειδικού λογαριασμού που θα υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αν αυτό είναι αυτοτέλεια αυτοδιοικητική, το πώς θα διαχειρίζονται τα χρήματα πλέον οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι Δήμοι, όπως ακριβώς το λέει και το Σύνταγμα, θα μου επιτρέψετε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και αντιδρούμε. Δεν θέλουμε και να μας εξηγήσει και η κυβέρνηση. Αν υπάρχει και. Γιατί τις άλλες δύο περιπτώσεις είμαστε σε μνημόνια, υπάρχει και μια οικονομική κρίση. Έτσι, αν υπάρχουν αυτοί οι ειδικοί λόγοι, οι οποίοι δεν βλέπουμε να πορεώνουν μέσα από τον προϋπολογισμό του κράτους, αν υπάρχουν κάποιοι ειδικοί λόγοι, ναι, να μας το πούνε. Αλλά δεν βλέπουμε τη στιγμή που λέμε βγήκαμε από τα μνημόνια. Ότι ως οικονομία, σαν χώρα, βγήκαμε στις αγορές και πάμε καλά. Αλλά λοιπόν, για ποιο λόγο θέλει και το κεντρικό κράτος να μαζέψει όλα τα χρήματα από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης πλέον και να το διαχειρίζεται κατά το δοκούν αυτό όπως θέλει.